Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης ήταν ο μεγάλος νικητής στο θρακιώτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ Κομοτηνής, επικρατώντας 3-0 σετ στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος για την 7η αγωνιστική στον βόρειο όμιλο της Α2 κατηγορίας βόλεϊ των ανδρών. Η ομάδα του Εύρου με αυτή τη νίκη έφτασε τις 7 σε εισάριθμα παιχνίδια, ενώ ξέφυγε στο -6 από την Κομοτηνή και στο -4 από τη Χάνθη, η οποία ιτήθηκε από το σουφλί. Ο Εθνικός ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και όταν η μπάλα έκαιγε έπαιρνε τους πόντους που τον οδήγησαν στη νίκη. Η Κομοτηνή πάλεψε το παιχνίδι με το δεύτερο σετ να είναι το καλύτερό της, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από αυτό. Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το 15-15. Εκεί ο Εθνικός ξέφυγε, με τον Μπουφίδη έκανε το 17-15 και μετά έφτασε στο 23-17 με τον Καβαρατζή με μπλοκ να τελειώνει το σετ. Στο δεύτερο σετ η Κομοτηνή προηγήθηκε με 12-9 και 14-10, αλλά ο Εθνικός επέστρεψε και πέρασε μπροστά με 17-16. Η ομάδα της Ροδόπης πάλεψε για την ισοφάριση στα σετ, προηγήθηκε με 21-20, αλλά ο Εθνικός πέρασε ξανά μπροστά με 23-21. Η Κομοτηνή ισοφάρισε σε 23-23, όμως με τον Άρμπυρο να βρίσκει αντένα και τον Μπουφίδη να προγραμματοποιεί μπλοκ, η ομάδα του Γιώργου Ανδραβίζου έκανε το 2-0. Στο τρίτο σετ ο Εθνικός ήταν ανώτερος, προηγήθηκε με 19-14 και 24-15 και τελικά πήρε το σετ και τη νίκη με 25-17. Τον τελευταίο πόντο τον πέτυχε ο Στοιλούδης, ο οποίος με το σκορ στο 13-10 είχε τραυματιστεί στον Αστράγαλο και επιστρέφοντας τελικά στο μάτς προς το τέλος αυτού, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες των δύο ομάδων που γνωρίζονται πολύ καλά και κάποιοι από αυτούς είναι και φίλοι μεταξύ τους, έγιναν μία αγκαλιά. Στην τελευταία αγωνιστική για το 2022, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, η Κομοτηνή θα υποδεχθεί την Ελπίδα Αμπελοκήπων και ο Εθνικός θα φιλοξενηθεί από το Πανόραμα. Όταν είναι σοβαρός ο Εθνικός, δεν έχει πρόβλημα απέναντι σε καμιά ομάδα. Παρ' όλα αυτά, είναι αθλητισμός, γίνονται λάθη μέσα στο παιχνίδι. Προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μακρύ. Θα δούμε μέχρι το τέλος και από όλες τις ομάδες ποιες αγωνιστικά θα αντέξουν, ποιες οικονομικά θα αντέξουν. Γι' αυτό εμείς πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Προσπαθούμε κάθε Σαββατοκύριακο να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Έχουμε 14 παιδιά εισάξια και όλα παίζουν ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε αγώνα. Σήμερα περιμένατε το παιχνίδι να εξελιχθεί έτσι με τον τρόπο που εξελίχθηκε? Εντάξει, είναι ένα τοπικό ντέρμπι με την Κομοτηνή. Παρ' όλα αυτά περιμέναμε ότι θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, είπαμε κάποια πράγματα τι πρέπει να κάνουμε, να βελτιώσουμε λίγο την αγωνιστική εικόνα μας. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Το παιχνίδι αυτό ήταν ένα παιχνίδι, αν και τοπικό ντέρμπι ήταν ένα παιχνίδι, προσφέρει 3 πόντους και τίποτα παραπάνω. Το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι και η ψυχολογία μας είναι πολύ καλά, σε καλό σημείο. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ο Εθνικός είναι ο νικητής. Τώρα η παρουσία δικιά μας στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο σετ είχε κάποιες διακυμάνσεις. Αυτό ήταν όλο και νομίζω ότι και η ομάδα της Κομοτηνής είχε μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Έδειξε ότι έχει κάποια στοιχεία τεχνικά και τακτικά. Νομίζω ότι άξια βρίσκεται σε αυτήν τη θέση που βρίσκεται. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Εθνικού δείχνει ότι προπορεύεται στην κατηγορία. Εύχομαι καλή επιτυχία στα υπόλοιπα. Είναι ένα μακρύ πρωτάθλημα. Όλοι το ξέρουν, όλοι το χρειάζονται και πρέπει να έχει κάθε ομάδα διάρκεια αν θέλει να είναι κάπου που να διακριθεί. Τι μπορούμε να δούμε από την Κομοτηνή φέτος, τι μπορεί να πετύχει η ομάδα? Η ομάδα παλεύει πρώτον σε προσωπικό ατομικό επίπεδο με τους παίκτες, γιατί κάποιοι παίκτες είναι καινούργοι ηλικιακά δηλαδή. Κάποιοι παίκτες είναι φοιτητές που ήρθαν πρώτη φορά. Με αυτούς θα πορευτούμε, με αυτούς θα συνεχίσουμε.
και ό,τι καλύτερο προκύψει. Δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, όσο και να το σκορ να φαίνεται εύκολο. Ήταν ένα ντέρμπι όπως το είπες. Μπήκαμε λίγο μουδιασμένα στην αρχή, αλλά επιβάλαμε το ρυθμό μας και φέραμε το παιχνίδι εκεί που το θέλαμε. Πήραμε το τρίποντο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχετε κάνει το 7 στα 7, να περιμένουμε να διευρυνθεί κι άλλο αυτό το σερί. Ευελπιστούμε. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Κάθε πόντος είναι σημαντικός. Ψυχολογικό αβαντάζ απίστευτο. Οπότε ναι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Εθνικός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το δείχνει και η θέση του στην βαθμολογία αυτό. Γνωρίζαμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο απόγευμα ερχόμενοι εδώ. Ήταν δύσκολο και για μένα προσωπικά, γιατί ήταν η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ ως αντίπαλος, σε επίσημο παιχνίδι τουλάχιστον. Έχω περάσει πολλές όμορφες στιγμές με την ομάδα του Εθνικού. Εντάξει, οι συναισθηματισμοί πάβουν με το που φωνάξεις το πρώτο όπα, με το που βγεις στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, ο Εθνικός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ έμπειρους αθλητές. Και προσωπικά, εγώ, ας πούμε, σε πολλά σημεία έψαχνα να βρω τον αδύναμο κρίκο στον μπλοκ και αυτός ο αδύναμος κρίκος δεν υπήρχε. Κάναμε την προσπάθειά μας. Στο δεύτερο σετ ήμασταν κοντά. Ίσως κάποια κρίσιμα λάθη μας τύχησαν και ήρθε να πάντεχα αυτό το 3-0.